Καλώς ορίσατε στη Χαλκιδική και το Porto Caras Grand Resort που για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστιοπλοϊκής δράσης μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ORC θα αποτελέσει σημείο εκκίνησης και για την Aegean Regatta. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου Κινησιωτικής Πολιτικής συνεπής στο θεσμικό της ρόλο διοργανώνει και φέτος για 16η χρονιά την Aegean Regatta. Φέτος έχει άρωμα Βορείου Αιγαίου, αποκλειστικά Βορείου Αιγαίου. Φέτος 67 πληρώματα από 9 χώρες του κόσμου ήρθαν για να ζήσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία. Porto Caras is a marvelous place. We really enjoy the place, the wind and the sailing. It was really amazing. When I arrived yesterday, I was impressed because it's an absolutely new place, very good communication with people and very good infrastructure. Κίνηση είχε προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί της Κυριακής με τα σκάφη να χαλάζουν πορεία νοτιοανατολικά προς τη Λίμνο. Οι ασθενείς άνεμοι που έπνεαν μέχρι το Πόρτο Κουφό δυσκόλεψαν την προσπάθεια των αθλητών, όμως μετά τα σκάφη ανοίχθηκαν στο Αιγαίο και η κατάσταση ευτυχώς άλλαξε για λίγες ώρες. Πρωτοδόν είμαστε στην κατηγορία ORCI έκοψε το γράμμα X που χρειάστηκε 16 ώρες και 25 λεπτά για να φτάσει στη Λίμνο. Ακολούθησαν το ανατέλωσα Αφροδίτη, περσινός νικητής της διοργάνωσης και το έρετος δύο Κοσμοτέ. Στην κατηγορία IRC, το τουρκικό Exit τερμάτισε πρώτο, δύο μόλις λεπτά μπροστά από τον Maximus, με τρίτο το Courier de Caire από τη Ρωσία. Στα ORC Club πρώτο οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας στο Honor, με δεύτερο το Quasar Cresta και τρίτο τον Dragon. Ήταν ένας αγώνας που κυρίως απαιτούσε υπομονή, κουράγιο. Ήμασταν τυχεροί. Είχαμε αυτά τα χαρακτηριστικά στο κύρωμά μας. Κάναμε υπομονή πολύ και καταφέραμε να κερδίσουμε αυτήν την ιστιοδρομία, την πρώτη ιστιοδρομία για το 2016. Με ένα από τα πιο απαιτητικά μπράτσα του αγώνων ολοκληρώνεται, αφού περιελάμβανε ιστιοπλοεία τόσο υπό το φως της μέρας όσο και τη νύχτα, με μέτριους αλλά και ασθενείς ανέμους οι αθλητές. Στρέφουν την προσοχή τους στο επόμενο σκέλος της Aegean Regatta προς τον Άγιο Ευστράτιο, που για πρώτη φορά θα αποτελέσει σταθμό κάποιες ιστιοπλοϊκής διοργάνωσης. Μείνετε συντονισμένοι!